μέτρου με την είδο σκοτία. Σα ευχαριστούμε για την παρουσία σα και σα καλωσορίζω και στη σημερινή μα εκδήλωση. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω που υποστηρίζουν με την παρουσία του οι σεβάστοι πατέρε και προσωπότητε τη Ιερά Μητρόπολη Παραμυθιά, ο ηγούμενο Ιερά Μονή Γερομερίου Αρχιμανδρίτη Μεθόδιο, ο αντιπατριάρχη τη Πρωτεία κ. Θωμά Βαρκούλη, οι βουλευτέ τη Πρωτεία κ. Μάριο Χάτζη και κ. Βασίλη Γιώργιακα, ο υποδιοικητή του 68 Άμματο Πεζικού κ. Χρήστο Καράτζιο, ο δήμαρχο Ιγουμερίτσα και πρόεδρο τη ΠΕΔ κ. Νόνο Ιωάννη, ο πρώην υπουργό και βουλευτή τη Πρωτεία κ. Μπέζα Αντώνιο, ο πρώην βουλευτή τη Πρωτεία κ. Βεζρεβάνη Υγεία, ο πρόεδρο τη ΟΛΗΚ ΑΕ κ. Νταή Ανδρέα, ο δήμαρχο Φιλιατών κ. Σοφά Σπυρίδων, ο δήμαρχο Πάργα κ. Νάστα, ο Δημοτικός Αντιπεριφερειάρχης Υπήρου, κ. Κάτσιος Νικόλαος, η Αντιδήμαρχη Δήμου Οικουμενίτσας, κ. Κώστας Ελευθέριος, Μπίτης Σωτήριος και Μελαβέτη Μεγίνα, ο Λιμενάρχης Θεσπονιδίου, Αντιδήμαρχη Δήμου Σουλίου και Φιλιατών, Λιμενάρχης Πρωτείας, κ. Μάτσης Αντώνιος και ο Υποδιοικητής Λιμενικού της Περιφέρειας, κ. Τζούτζος, ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Επιλεκτρολόγων της Πρωτείας, κ. Παύλας, πρόεδρος του Εγωρικού Συλλόγου Παραμυθιάς κ. Γαλανόπουλος, η Ένωση Ταξιούχων ΟΕ του κ. Πετσίνη και ζητώ συγγνώμη αν παραλείψω κάποιους που παρήσατε στην εκδήλωση. Δεν έχω εκφωνηθεί από εμένα. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Και εις τιμήν και μνήμην των Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου της Αρχής Καπαδοκίας του Μεγάλου. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώψον. Αμήν. Όσο κυριακοί πατέρες, και μεταφέρουμε και τις ευχές του Βασιλιωτάτου, ο οποίος βρίσκεται εκτός προμόν στο καναλάκι, σε μια χειροτονία. Και με την παρουσία μας εδώ, φράζουμε και την δική μας χαρά για το νέο έτος, που ξεκίνησε ήδη προ-ενός μηνός και λίγων ημερών και να ευχηθούμε πέρα από τα τυπικά καλή χρονιά και ευλογημένη και να είναι καλύτερα επιπερασμένη να ευχηθούμε πραγματικά να φροντίσουμε εμείς οι ίδιοι γιατί η τύχη μας είναι στα χέρια μας, δεν το ξεχνούμε να φροντίσουμε λοιπόν να κάνουμε εμείς την νέα χρονιά καλύτερη. Πόσο το πετύχουμε αυτό, αγωνιζόμενοι ο καθένας από το δικό του μετερίζει, από εκεί που μας έπαιξε ο Θεός τον καθένα μας, ο λαός κάποιος από εμάς, να είμαστε αυτοί που πρέπει, αυτοί που μας καλεί η θέση μας. Να ευχηθώ καταρχήν σε όλους να έχουμε μια καλή χρονιά, με υγεία και οικογενειακή ευτυχία. Αλλά για να προκύψει αυτό, πρέπει όμως να έχουμε καλή γωνιά και στον επιχειρηματικό κόσμο, δηλαδή το επιχειρήν, να πάει καλά και να έχει θετικό πρόσημο την χρονιά που μας έρχεται και τις επόμενες χρονιές. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει όλοι μας να πιστέψουμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία, πρέπει ο καθένας από το θεσμικό ρόλο που έχει να τη στηρίξει, διότι αν δεν στηρίξουμε τον ιδιωτικό τομέα και αν ο ιδιωτικό τομέα δεν πάει καλά, δεν θα δημιουργηθεί πλούτος και υπεραξία και σημαίνει ότι αυτό ότι δεν θα έχουμε και θέσεις εργασίας. Άρα λοιπόν οφείλουμε όλοι μας από το μετερίζει που είναι ο καθένας να στηρίξει το επιχειρήν. Και εγώ κάνω έκκληση προς τους συνδημότες μου όλους να στηρίξουν τον επιχειρηματικό κόσμο του Δήμου Οικουμενίτσας της Δεσποτείας και να μην προσφέρουν σε άλλες επιχειρηματικές, σε όμορους δήμους, επιχειρηματικές επιχειρήσεις, σε όμορους δήμους ή σε άλλους νομούς. Καλά, μην μαζευτήκατε όλοι εσείς για να ακούσετε εμάς. Και εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Έχω να πω πρώτα απ' όλα, υγεία πάνω απ' όλα, γιατί άλλες ευχές δεν μου βγαίνουν αυτό να έχω πει. Θα δούμε, μακάρι να πάμε καλύτερα, αλλά τουλάχιστον να έχουμε υγεία, να χαιρόμαστε το ότι υπάρχουμε. Να είστε καλά. Εκφράσω τις θερμές μου ευχές για ένα γόνιμο και δημιουργικό 2017. Παίρνοντας όμως αυτή την ευκαιρία, θέλω να πω δύο κουβέντες για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα και ιδιαίτερα η χώρα μας αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα όσον αφορά τη δεύτερη αξιολόγηση. Μία πολύ κρίσιμη περίοδο, ένα διάστημα που κατά την άποψή μας πρέπει μέσα στο προσεχές 20ήμερο να ολοκληρωθεί αυτή η αξιολόγηση γιατί αντιλαμβάνεστε
ότι από εκεί και πέρα κινδυνεύουμε να ζήσουμε στιγμές του 2015. Στιγμές που όλοι απευχόμαστε, γιατί η οικονομική κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, θα έλεγα τραγική για όλους μας, και ιδιαίτερα, όπως είπε και ο Δήμαρχος Οικουμενίτσας, μια κυβέρνηση η οποία δεν είναι τόσο φιλική στους ιδιώτες και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Μια κυβέρνηση η οποία έχει δώσει βαρύτητα στην υπερφορολόγηση και στις μεγάλες ασφαλιστικές εισφορές. Ήδη οι ελεύθεροι επαγγελματίες παίρνουν τα πηγετάκια τους και βλέπουν πόσο πολύ έχουν αυξηθεί οι ασφαλιστικές εισφορές. Το ΕΣΠΑ, παρόλο που επέρεται ότι έχει ολοκληρωθεί κατά 98% το προηγούμενο, βέβαια με τις βάσεις, την στήριξη και το σχεδιασμό των προηγούμενων κυβερνήσεων, σήμερα κανένα ουσιαστικά πρόγραμμα που έχει σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες δεν έχει ξεκινήσει. Η ρευστότητα στην αγορά είναι πάρα πολύ περιορισμένη, όλοι νιώθουν την πίεση των τραπεζών, οι τράπεζες δεν δίνουν χρήματα προκειμένου έστω και αυτοί οι λίγοι που έχουν το όραμα και τη διάθεση να επενδύσουν παρόλες τις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν, δεν υπάρχει δυνατότητα. Τέλος, ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι ο αναπτυξιακός νόμος που επέρεται ότι ψηφίστηκε, επί της ουσίας η χρησιμότητά του, η ρευστότητά του και ουσιαστικά η έναρξή του καθυστερεί πάρα πολύ. Και θέλω να σημειώσω ότι ένα κεκτημένο που είχαμε με τα ειδικά μέτρα όσον αφορά στον αναπτυξιακό νόμο που είχαμε και στην Πέρτικα, μετά από παρεμβάσεις θέλω να ομολογήσω και του συναδέλφου του κ. Κάτση, καταφέραμε να μπουν τα σύμβολα, έμεινε έξω η Πέρτικα, μια κατεξοχήν τουριστική περιοχή, μια περιοχή με ιδιαίτερες επενδυτικές δραστηριότητες. Η σημερινή εκδήλωση συμπίπτει χρονικά με μια περίοδο ιδιαίτερα σημαντική για το μέλλον του προγράμματος που συμφωνήθηκε το καλοκαίρι του 2015 και κατ' επέκταση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας από τη σταθεροποίηση στην ανάκαμψη. Η εκκρεμότητα του κλεισίματος της διαξιολόγησης με όρους που δεν αποκλίνουν από το πεδίο της συμφωνίας του 2015 βρίσκεται μπροστά μας και σας διαβεβαιώνω όλους και όλες ότι εργαζόμαστε σκληρά ώστε να κλείσει προς αυτή την κατεύθυνση. Η υπεραπόδοση των εσόδων όσο και η οριακή ανάπτυξη με την οποία θα κλείσει το 2016 που αναμένουν τα αποτελέσματα και παρουσιάζει η ελληνική οικονομία και αναμένεται να είναι υψηλή το 2017, είναι τα βασικά επιχειρήματά μας προκειμένου να αποφύγουμε τις παράλογες απαιτήσεις για νέα μέτρα μετά τη λήξη του προγράμματος, δηλαδή για μετά το 2018. Καταλαβαίνω ότι ο επιχειρηματικός κόσμος και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες επλήγησαν περισσότερο από την κρίση, αγωνιούν για το μέλλον τους και την επιβίωσή τους. Επλήγησαν κυρίως από τη λιτότητα που παραμένει δυστυχώς προς το παρόν η κυρίαρχη ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία επέφερε μείωση της ζήτησης και οδήγησε προφανώς στην ύφεση. Βέβαια, η λάθος αυτή συνταγή ήρθε και πάτησε πάνω στις τρεμπλώσεις που παρουσίαζε η ελληνική επιχειρηματικότητα και ο τραπεζικός κλάδος, που ήταν ο κρατικοδίαιτος παρασιτισμός και οι πελατειακές σχέσεις με την ανοχή του πολιτικού συστήματος. Βασιζόμενοι σε αυτή την παραδοχή και συμμεριζόμενοι την άποψη ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραγδαία κουβαλιά της ελληνικής οικονομίας, προσπαθήσαμε από την αρχή της διακυβέρνησής μας, στο μέλλον του δυνατού, να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε τη βιώσιμη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα με μια σειρά από δράσεις. Αναφέρομαι αναλυτικά. Οι 100 δόσεις ήταν το πρώτο από τα βήματα που κάναμε και ήταν μονομερής ενέργεια. Ένα μέτρο το οποίο ανακούφισε χιλιάδες επιχειρήσεις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ρυθμίσουν οφειλές και να διαγράψουν προς αυξήσεις. Επίσης, για τη φετινή χρονιά του 2017 θα ισχύσει ο νέος συντελεστής φορολόγησης για τις ατομικές επιχειρήσεις που πέφτει από το 26% στο 22% που ήταν μέχρι πέρσι. Το αμέσως επόμενο διάστημα η κυβέρνηση θα φέρει τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, ο οποίος αποτελεί μια ολοκληρωμένη, γρήγορη και οικονομική λύση, καθώς για πρώτη φορά με μια διαδικασία εκτός δικαστηρίου η επιχείρηση θα μπορεί να ρυθμίσει όλα τα χρέη προς όλους τους πιστωτές της, δηλαδή τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές. Εύχομαι το 2017 να έχει καλά νέα για τους επαγγελματίες, τις ελληνικές επιχειρήσεις, την αγορά και την κοινωνία γενικότερα. Κάθε φορά η είσοδος του νέου χρόνου σημαίνει αισιοδοξία, ευκαιρίες για ανασυγκρότηση, για κατάρτιση νέων πλάνων και για ελπίδα ότι κάποια πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Ελπίζουμε ότι αυτός ο χρόνος θα είναι χρόνος οριστικής εξόδου από την κρίση
και θα σημαίνει την ανάκαμψη της οικονομίας μας. Όλοι μας θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάπου εδώ τελειώνουν οι δοκιμασίες για τους επιχειρηματίες, τους εργαζόμενους, τους απλούς καταναλωτές. Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική οικονομία, τα τελευταία χρόνια με την κρίση και καταστροφικές συνέπειες, εκτιμώ ότι είναι περισσότερο ανάγκη από ποτέ να είμαστε αισιόδοξοι για το 2017 που παίρνει στη ζωή μας. Δεν θα συμβεί όμως τίποτε εάν δεν υπάρξουν οι κατάλληλες δράσεις από όλους μας και κυρίως από την κυβέρνηση, η οποία έχει την ευθύνη της λήψης των αποφάσεων και της εφαρμογής των πολιτικών. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα η ίδια η ζωή απέριξε ότι όσα μέτρα και ανέλησαν ήταν προς λάθος κατεύθυνση. Τόσο καιρό οι μικρομεσαίοι βίωσαν απίστευτες επιβαρύνσεις με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να κατεβάσουν τα ρολά. Βγήκε και ένα θετικό αποτέλεσμα για την οικονομία μας. Και βέβαια όχι. Άρα πρέπει να διαφοροποιηθεί το μείγμα της πολιτικής που ακολουθείτε. Εδώ και τώρα θα πρέπει να μειωθούν οι ασφαλιστικές και φορολογικές επιβαρύνσεις ώστε να δοθεί λίγο οξυγόνο για να συνεχίσει να υπάρχει μια κίνηση στα αγορά. Το καθεστώς ασφυξίας που επικρατεί πνίγει καθημερινά καταναλωτές και επιχειρηματίες. Και χωρίς υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάκαμψη της οικονομίας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και ας πούμε του Διοικητικού Συμβουλίου, ξεκινώντας με τον Εμπειρικό Αθανασίου Ιωάννη, που υπήρξε μέλος του Διοικητικής Κοινότητας από το 1989 στα σύμβατα της Ομοσπονδίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημητηρίου στο Τμήμα Τουρισμού και Μεταφορών από 1η Ιανουαρίου 2012 και μέχρι τις 11 Μαρτίου 2015. Καλείται ο πρόεδρος του Δημητηρίου Αλέξανδρος Πάσχος να αποκτήσει την ειδική διάκριση στην οικογένεια του Υπουργού. Σήμερα λειτουργεί από τα τέκνα των ειδητών, κυρίως Γεώργιο και Θεόδωρο Ρούμπι. Παρακαλούμε τον Σεβάσμιο Πατριαρχή Μαθήτη Θεόδιο να απονείμει τη μυθική διάκριση στους εκπροσώπους της εταιρείας. Η εταιρεία Φιβαγγελία ΟΕ ιδρύθηκε στις 24 Ιανουαρίου 1969 από τους αδερφούς Σωτήριο, Ιωάννη, Γεώργιο και Ελευθέριο Βαγγελή του Αποστόλου και της παλαιάς Εθνικής Οδού Οικουμενίτσας Ιωαννίνων στην Οικουμενίτσα, με αντικείμενο την επεξεργασία και εμπορία οικονομικής ξυλίας. Σήμερα λειτουργεί από τα τέκνα των ειδητών, κυρίως Βαγγελή Θωμά, Κωνσταντίνο και Πέτρο. Καλούμε τον βουλευτή της Οδείας κ. Κάτση να παραδώσει τη μυθική πλακέτα στον εκπρόσωπο της εταιρείας.
τρίτη επιχείρηση είναι η επιχείρηση εργοστάσιο και έκθεση επίπλων πλήθους Μπολότσης και ΣΥΑΟΕ. Η εταιρεία αξιολογικών εργοστάσεων έκθεσης επίπλων αδερφή Μπολότση ιδρύθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1971 από τους αδερφούς Τηλιανό και Χρήστο Μπολότση του Κωνσταντίνου στην Παραμυθιά, με αντικείμενο την κατασκευή και πώληση αξιολογικών ειδών και επίπλων. Σήμερα λειτουργεί η μονοπολία εργοστάσιο και έκθεση επίπλων πλήθους Μπολότσης και ΣΥΑΟΕ από τους αδερφούς κ. Ανδρέα και Κωνσταντίνο Μπολότση του Χρήστου. Καλούμε τον αντιπληκτηριά του κ. Κουτούλη να παρώσει την κύπρα για τους χρόνους. Συνεχίζουμε την επιχείρηση Πι Πάρπας Γάμα Πάρπας Όμικρον Έψιλον. Η εταιρεία Κωνσταντίνος Παναγιώτη Πάρπας ΙΟΣ και ΣΥΑ ιδρύθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 1974 από τους Πάρπα Κωνσταντίνου του Παναγιώτη, Πάρπα Παναγιώτη του Κωνσταντίνου και Ιωάννα Σύζυγο Μιχαήλ Σιάμου στην Παραμυθιά με αντικείμενο την εμπορία υφασμάτων, ψηλικών και λίμων ετοιμάτων. Σήμερα λειτουργεί με την οικογένεια Πι Πάρπας Γάμα Πάρπας Όμικρον Έψιλον από τους Γεώργιο Πάρπα του Κωνσταντίνου και Ελένη Πάρπα του Γεωργίου. Καλούμε τον βουλευτή κύριο Βασίλη Γεώργια να παραδώσει την ειδική πακέτα στον εκπρόσωπο της εταιρείας. Συνεχίζουμε την επιχείρηση Σίγμα Βλάχος και Βλάχος Όμικρον Έψιλον. Η εταιρεία Δημήτριος Βλάχος Ιωάννης Καράς Όμικρον Έψιλον ιδρύθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1975 από τους Δημήτριο Βλάχο και Ιωάννη Καρά στις Σκορπιών Αϊκονομίτσας με αντικείμενο την εκμετάλλευση ελαιοπηγείου. Σήμερα λειτουργεί με την οικονομία Σίγμα Βλάχος και Βλάχος Όμικρον Έψιλον από τους αδερφούς κ. Σπύρο και Χρήστο Βλάχο και Δημητρίου. Παρακαλούμε τον Δήμαρχο Αϊκονομίτσας να παραδώσει την ειδική διάρκεια στον εκπρόσωπο της εταιρείας. Η εταιρεία Νικόλαος και Βασίλειος Κάτσιος ΟΕ ιδρύθηκε στις 28 Μαΐου 1977 από τους Νικόλαο Κάτσιο του Ευαγγέλου και Βασίλειο Κάτσιο του Νικολάου στη Μαζαρακιά Ιουβενίτσας με αντικείμενο την εκμετάλλευση ελαιοπηγείου, την εμπορία πρόσημων ειδών και οσπρίων, ζωοτροφών ειδών και φυτοβρίων, προσωψίων, ζώδιων ζώων και γενικά οικονομικών υλικών. Σήμερα λειτουργεί υπό την επωνυμία Αφή Βασιλείου Κάτσιο ΟΕ από τους αδερφούς κυρίως Ελευθέριο και Οδυσσέα Κάτσιο του Βασιλείου. Καλούμε τον Δήμαρχο του Σουπλίου να παραδώσει την ειδική πλακέτα στους προσώπους της εταιρείας. Νίκο Αφή Σιώκου και ΣΥΑΟΕ. Η εταιρεία Φώτιος Νίκο Αδερφή Σιώκου και ΣΥΑΟΕ ιδρύθηκε στις 16 Ιουλίου 1977 από τους Φώτιο Νίκο, Αθανάσιο Κώστα και τους αδερφούς Χρήστο και Κωνσταντίνο Σιώκου του Πέτρου στο Καριώτη Παραμυθιάς με αντικείμενο την κατασκευή και πώληση ειδών κεραμοποιίας, σωματολογικές εργασίες, εμπορία οικονομικών υλικών και δασικών προϊόντων. Σήμερα λειτουργεί υπό την οικονομία Αφή Νίκου, Αφή Σιώκου και ΣΥΑΟΕ από τους Αθανάσιο Κώστα και τα αδέρφια Δονάτο και Γεώργιο Νίκο του Νικολάου, Χριστίνα και Βασιλική Νίκο του Φωτίου και Βασιλική Νίκος και Πέτρο Σιώκου του Κωνσταντίνου. Καλούμε τον Δήμαρχο των Δικατών να παραδώσει την ειδική πλακέτα στον εκπρόσωπο της εταιρείας. Βασιλική και Ευανθία Καρβούνι ΟΕ. Η εταιρεία τυπογραφείων στρατιωτικών Αθήνη Καρβούνι ΟΕ ιδρύθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 1978. Ιδρύθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 1978 από τους αδερφούς Ελευθέριο και Κωνσταντίνο Καρβούνι του Νικολάου επί της Ιουλίου 2 στην Οικουμενίτσα με αντικείμενο της μετάλλευσης του τυπογραφείου στρατιωτικών. Σήμερα λειτουργεί υπό την επωνυμία Βασιλική και Ευανθία Καρβούνι ΟΕ από τις συζύγους των ειδητών κ. Βασιλική και Ευανθία Καρβούνι. Καλούμε τον πρόεδρο του Επιτηρίου, κύριο Πάσκο Αλέξανδρου, να παραδώσει την ειδική πλακέτα στους προσώπους της εταιρείας. Η εταιρεία Φ. Γ. Τσάκη ΟΕ ιδρύθηκε στις 31 Οκτωβρίου 1979 από τους αδερφούς Δημήτριο και Μαργαρίτη Τσάκη του Γεωργίου
της Βασιλέως Πύρου 4 στην Δημοκρατία με αντικείμενο την επεξεργασία ανατολικών προϊόντων και μαρμάρων, κατασκευήμωσε υπόλοιπες οικονομικές εργασίες. Σήμερα, εμείς στο δεύτερο χιλιόμετρο πλευράς της Εθνικής Οδού Δημοκρατίας Αθηνών, από τους κυρίους Τσακίρη Μαρτάκη Μαργαρίτη και Σωτήριο του Γεωργίου, Γιώργη Όλμα του Σπυρίδου και Τσάκη Αλέξανδρου του Παναγιώτη. Καλούμε τον Πρωθυπουργό Κύριο Δημοκρατίου να παραδώσει την πλακέτα στο εκπρόσωπο της εταιρείας.